δεν το περίμενα ότι Αύγουστο μήνα θα μιλούσα για το Greece's Next Top Model. Ναι, δεν το περίμενα αυτό το πράγμα, με τίποτα δεν το περίμενα. Εδώ έχουμε μπουμπούκι. Να μην σου πω ότι έχουμε και την νικήτρια. Λες. Είναι μια κοπέλα που μπήκε μέσα, η οποία είναι κούκλα. Και όχι μόνο. Για πες πληροφορίες. Τι χρώμα μαλλιά έχει. Είναι μελαχρινή. Μελαχρινή. Καλονή όμως. Δηλαδή είναι άλλο level των Greece's Next Top Model. Μ' αρέσει. Θέλω να κερδίσει μελαχρινή. Μ' αρέσει αυτό. Κοίτα, εγώ θέλω να κερδίζουν. Ναι, αλλά πέρυσι η Καζαρία μου κέρδισε, η μελαχρινή ήταν πάλι. Συγγνώμη, αυτή δεν ετοιμάζεται για γάμο. Ετοιμάζεται. Άλλο και θέλω να σου πω. Και παιχνίδι. Είναι μέσα στο. Α, κάτσε. Άμα τελειώσει το παιχνίδι. Είναι ήδη μέσα. Ναι, άμα τελειώσει και μπορεί να βγει και νικήτρια, θα παντρευτεί. Λοιπόν, να σου πω. Να δούμε τώρα ποια είναι. Έλα. Να το. Έλα. Να το. Η χαρά. Η χαρά. Χαρά παπά. Παιδιά, η καλονή σύντροφος του Μπουράκ. Του Μπουράκ, του Τούρκου γνωστού πρωταγωνιστή. Mm-hmm. Το βλέπετε ούτως ή άλλως μπροστά σας εδώ πέρα. Φιλιά, αγκαλιές, κακό. Πάμε για γάμο τα παιδιά. Ένα τέλειο ζευγάρι. Ο Μπουράκ, ο οποίος είναι λάτρης Ελλάδος, να ξέρεις, έτσι. Είναι λάτρης. Νομίζω έχει και ένα παιδί από προηγούμενο γάμο. Ναι. Έχει ξαναπαντρευτεί, αλλά. Είναι κούκλα όμως, κοπελά. Είναι κούκλα. Είναι κούκλα. Λέγανε ότι είχαν για λίγο χωρίσει και είχε εμφανιστεί αυτός με μια παρουσιάστρια από την Τουρκία, αλλά μάλλον τα ξαναβρήκανε. Η κοπέλα βέβαια δεν παίζεται. Σου είπα ότι πιστεύω τον Greece's Next Top Model θα έχει άλλο level φέτος. Επειδή πήγε καλά πέρυσι, οι κοπέλες που θα εμφανιστούν φέτος θεωρώ ότι θα είναι πολύ πιο εντυπωσιακές. Εάν κρίνω από τη συγκεκριμένη, που μπήκαμε και στο Instagram, είδαμε και τις φωτογραφίες. Δεν ξέρω κι εσύ σαν άντρας, θεωρώ ότι είναι. Όχι, δηλαδή δεν παίζεται πολύ. Καλονή, είναι ψεγάδια. Εγώ συμφωνώ μαζί σου. Θεσσαλονικιά. Ναι, συμφωνώ μαζί σου, πες Θεσσαλονικιά. Συμφωνώ μαζί σου που είπες ότι κατά πάσα πιθανότητα αυτή είναι η νικητή. Ναι, γιατί κοίτα, εμείς και οι γυναίκες σκανάρουμε. Δηλαδή βλέπουμε, λέμε ωραία, αλλά αυτή είναι έτσι. Σε αυτή δεν βρίσκεις ατέλεια. Είναι, έχει κορμάρα, έχει. Τώρα δεν ξέρω, δεν έχω ακούσει. Δεν έχω δει την προσωπικότητά της. Δεν έχει ακούσει όπως μιλάει. Ναι, αλλά νομίζω ότι όλο το πακέτο είναι τέλειο. Δηλαδή δεν υπάρχει κοπέλα, είναι Ειρήνη Ασάκη και βάλε. Το Next Top Model είναι σε εξέλιξη, όπως ξέρετε. Θυμάστε και ότι το γύρισμα του. Λένε ότι τελειώνουν σε λίγο καιρό τα γύρισματα. Ναι, να μην είναι κάτι ψηλολόγια. Mm-hmm. Λοιπόν, θυμηθείτε το γύρισμα στο ηλιοφόρο Συγκρού με το φορτηγό, με τη ντουζιέρα. Δεν θυμάσαι που ανέβαινε το φορτηγό στην τηλεφόρο Συγκρού και κοίταγε ο κόσμος δεξιά και αριστερά, είχαν βγάλει για δίκημα την κοπελίτσα. Α, ναι. Δεν θυμάσαι. Εντάξει, δεν το έχεις δει ακόμα. Δεν το θυμάσαι. Εγώ το θυμάμαι όμως. Το Next Top Model, κυρίες και κύριοι, είναι το αγαπημένο μας reality, γιατί με αυτό που σκέφτομαι να το κάνουμε, ρε παιδί μου, ιδιαίτερα στο πρώτο, τα φύγαμε πολύ καλά. Πολύ καλά και έχουμε πολλούς πρωταγωνιστές που θα είναι πάλι και οι Κριτές και η Χριστοπούλου θα είναι μέσα και η Ζενεβιέ, όπως τη λένε την άλλη. Ναι, ναι, και, παιδιά, κρίμα που δεν θα είναι η. Τέτοια, η. Το μοντέλο μου, α, δεν θα είναι. Όχι, δεν θα είναι. Α, η Λιάννα, η Λιάννα Παπαδάκη. Όχι, η Λιάννα θα είναι, η άλλη που ήταν να μπει μέσα. Τι. Ξέρεις το μάτι πολύ τέλος πάντων. Η ψηλή μωρέ, η Κουλιανού. Α, η Κουλιανού. Α, ήταν να μπει η Κουλιανού, δεν το ξέρω. Ήταν να μπει μέσα και τους είπε όχι τέλος. Ήταν να μπει και αυτή μέσα. Γιατί τους. Γιατί δεν τους γουστάρει. Ναι, κάτι θα παίχτηκε. Πάντως. Η Κουλιανού είναι πολύ αγαπητή. Η Λιάννα θα είναι, πιστεύω, το δυνατό χαρτί, όπως και να το κάνουμε. Μπορεί να πρεσάρουν καγιά, αλλά εγώ την Λιάννα βλέπω. Να σου πω την αλήθεια. Ναι, αυτή όμως που και η Χριστοπούλου είχε δυνατό ρόλο και η Ζενεβιέ. Καλά, η Χριστοπούλου έπαθε τη ζημιά. Ο ρόλος μεγάλη της κακιάς πάντα είναι ο καλύτερος. Ναι, η Χριστοπούλου έπαθε τη ζημιά με τον πρώην σύζυγο. Όπου την ισοπαίδωσε. Ναι. Και αυτή τη στιγμή, παιδιά, όπως και να το κάνουμε, η Χριστοπούλου δεν είναι αρεστή στο ευρύ κοινό. Και μάλιστα σε μεγάλες ηλικίες δεν αρέσει καθόλου πλέον η Χριστοπούλου. Εντάξει, έπαθε ζημιά η κοπέλα. Κάτσε, βγήκε ο και είπε ότι τον παράτησε το φίλο του. Ναι, έφαγε σε μια δύσκολη περίοδο έφαγε που είχε και ο Καλίτσης. Και η Μελέτη, ναι, Καλίτσης, έφαγε το εξώδικο. Το εξώδικο, μην μιλάτε για μένα, μιλάτε τίποτα, δεν καλύπτει αυτό. Εντάξει, πράγμα. Απλά μας παρουσίασε μια άλλη γυναίκα σε σχέση με αυτό το Κυριλίκη και όλο το. Να το πούμε στα ρούμπα που ήταν πέρυσι η Χριστοπούλου. Φέτος με τη συνέντευξη, δεν ξέρω εάν έγινε επίτηδες. Για να τη ρίξει λίγο λάσπη ή εάν ο άνθρωπος έβγαλε ένα παράπονο, γιατί όντως είχε περάσει πάρα πολύ άσχημα με όλο αυτό που είχε γίνει με τη ληστεία. Αλλά όπως και να το κάνουμε, παρουσίασε μια Χριστοπούλου η οποία είναι άκαρδη. Και
γύρισε την πλάτη σε αυτόν με πολύ άσχημο τρόπο. Έτσι παρουσιάστηκε. Ναι, ο ίδιος προσπάθησε ακόμα και για να καλύψει τότε με εκείνο το συμβάν που είχαμε, παραλίγο να χάσει τη ζωή του, γιατί πήγε να την καλύψει, πήγε να την προστατέψει. Θέλω εντάξει, να σου πω κάτι. Αυτά είναι δικά του θέματα, θα λύσουν. Απλά εμείς λέμε ότι επειδή είναι δημόσιο πρόσωπο και κρίνεται για όλα αυτά που κάνει, γιατί είναι ένας που έχει επιλέξει να είναι δημόσιο πρόσωπο, κρίνεται. Του άρεσε, του άρεσε. Όσα εξώδικα και να στέλνει στη μελέτη και σε κάθε μελέτη, πρέπει να ξέρει ότι θα κρυθεί. Και ο κόσμος δεν είναι βλάκας, δεν είναι ηλίθιος, δεν κρύβεται πίσω από ένα δάκτυλο, βλέπει, ξέρει, ακούει, οπότε λοιπόν κρίνει. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι να αφήσουμε την κυρία τη συγκεκριμένη. Τη ευχόμαστε καλύτερα να έχει ούτως ή άλλως, γιατί εντάξει, το να δουλεύει είναι μεγάλη υπόθεση, γιατί πρέπει να ζήσει κιόλας. Αλλά αυτό που θέλω να μείνουμε και να μείνουμε σε αυτό το κομμάτι είναι τη συγκεκριμένη κοπέλα, η οποία θεωρείται από εμάς τουλάχιστον εδώ ότι θα είναι η νικήτρια του παιχνιδιού. Ναι, ναι, είναι πολύ ωραίο κορίτσι. Μόνο ότι έχει κατακτήσει αυτόν τον σπουδαίο ηθοποιό, τον Τούρκο ηθοποιό, ο οποίος είναι ένα πολύ ωραίο παιδί. Κοντός βέβαια. Έχω την εντύπωση. Κοντός. Είναι κοντός. Ναι, κοντός είναι. Σοβαρά. Ναι, τάπας. Τάπας. Ναι. Ναι, 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 τάπας. Πρέπει να έχουν διαφορά ηλικίες, αρκετά μεγάλη. Τώρα θα με κάνουν ρατσιστή. Τον είπα τάπα. Τον είπα τάπα. Εντάξει, σε άλλους αρέσουν οι κοντοί. Ναι, μωρέ. Και σε άλλους αρέσουν οι κοντές. Όταν λες τάπας, πόσο εννοείς. Εντάξει, είναι ένα. Και κάτι με μήκο στην ανάταση. 1,70 ας πούμε. Όχι, αλλά εσύ που το ξέρεις. Εντάξει, έχει συζητηθεί στο παρελθόν αυτό. Τι έχει? Έχει συζητηθεί. Α, είναι κοντός. Έχω την κοπέλα αυτή, είναι για ψηλή όμως. Μας φαίνεται πανύψηλη επειδή ο άλλος είναι τάπας. Μπορεί να είναι ένα σκαλοπάτι πιο κάτω αυτή. Πάντως υπάρχει, πρέπει να υπάρχει διαφορά ηλικίας. Σίγουρα υπάρχει. Δηλαδή το κοτσάκι είναι 20 κάτι. Είναι 50 περίπου τώρα. Όχι και 50, μόλις 45. Είναι 50, εντάξει. Κοντεύει 50. Η κοπέλα πρέπει να είναι 25. 25. Μπράβο στο πόλεμο. Πόσα, 20 χρόνια. Πάντως είναι κούκλα. Ναι, πολύ είναι η κοπέλα που θα συζητήσουμε πάρα πολύ και περιμένουμε στη γωνία. Γιατί εδώ έχει και ψωμί. Γιατί εδώ θα μάθουμε. Γιατί παράτησε το γάμο, τα του γάμου και πήγε στο. Τον Ιανουάριο έγινε η πρόταση γάμου. Περίμενε, ναι, σιγά σιγά. Ναι, ρε παιδί μου, δεν είναι παντοτικό. Την κάνει σήμερα και αύριο παντρεύεσαι. Το θέμα είναι όμως αλλού. Τι? Ότι είναι διάσημος ο Μπουράκ. Ναι. Τώρα λοιπόν θα γίνει διάσημη και αυτή. Γι' αυτό πήγε και όλα στην Ελλάδα. Γιατί σοβαρό. Είναι πολύ ωραίο κορίτσι, αλλά δεν συζητιόταν πολύ ναι. Ενώ το όνομά τη. Τώρα όμως θα συζητιόταν. Βέβαια κάνει και modeling, οπωσδήποτε θα θέλει να κάνει δουλειές και στο εξωτερικό και εδώ πέρα. Κατά τον έξω ό,τι δεν μπορεί να βοηθήσει στο εξωτερικό. Γιατί δεν είχαν κάνει συμβόλαιο στην Καζαριάν στο εξωτερικό. Τι έκανε αυτή, δεν ξέρω τι έκανε τελικά. Κρίνανε ότι έχει πολύ ωραία μάτια. Το θέμα είναι όταν παίρνει το συμβόλαιο υπάρχουν και πελάτε που σε βλέπουν και πρέπει να σε διαλέξουν. Ναι, βέβαια εντάξει. Το θέμα είναι με τα ωραία αυτά μάτια που να πάει τώρα. Στο Βερολίνο. Κοίτα να σου πω. Πάντως... Να, πήγε Κασαριά στο Βερολίνο και τι έγινε. Τι η Deutsche Bank, Deutsche Bank πώς έγινε η ιστορία. Πτώχευσε. Ναι, πάει, όχι πτώχευσε, πάει για φούντο. Κασαριά δεν θέλατε. Λοιπόν, εμείς τι θέλουμε τώρα, σχόλια από σας. Θέλουμε λοιπόν να μας σχολιάσετε πώς βλέπετε αυτήν την υπέροχη κοπέλα. Εάν εσείς θεωρείτε όπως και εμείς ότι είναι φαβορή για να πάρει τον τίτλο στο Greece Next Top Model. Και να ξέρετε ότι στα σχόλιά σας θα απαντάμε κανονικότατα και εμείς. Μην νομίζετε ότι θα αφήσουμε έτσι. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, θα δίνουμε απαντήσεις στα σχόλιά σας. Γι' αυτό λοιπόν θέλουμε εδώ και τώρα τα δικά σας σχόλια. Και το κυριότερο, μην ξεχνιόμαστε. Θέλουμε να κάνετε και εγγραφή στο δικό μας κανάλι. Το GR Express είναι εδώ και θα είναι κοντά σας 24 ώρες. Να γίνουμε πιο πολύ και πιο δυνατοί. Αυτό είναι σημαντικό. Να γίνουμε πιο πολύ και πιο δυνατοί.